ακούστηκαν όλοι με πολύ θετικές. Λίγοι και καλοί δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, έτσι όπως το λέτε, στην πρώτη μέρα. Κοιτάξτε, επειδή είναι κάτι καινούριο, κάτι που προσπαθούμε να το κάνουμε θεσμό, εγώ θεωρώ ότι για πρώτο βήμα και για, αν θέλετε, μια εκδήλωση έναρξης όλου αυτού του διημέρου, μένω ικανοποιημένος. Έτσι, το ότι ασφαλώς η αίθουσα έπρεπε να ήταν γεμάτη, γιατί μας αφορά όλους αυτό το θέμα, η ελιά και το ελαιόλαδο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όμως έχουμε συνηθίσει σε όχι γεμάτες αίθουσες τα τελευταία πολλά χρόνια, δυστυχώς. Έτσι. Εμείς όμως δεν πτωγούμαστε, συνεχίζουμε, είναι κάτι που πρέπει να γίνει, γι' αυτό και το κάνουμε. Γίνεται για πρώτη φορά, κυρία Τσαγκαράκη, οργανώσαμε η Αντιδημαρχία Πρωτογενή Τομέα, καθώς και το Τμήμα της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, αυτήν την διημερίδα, όπου χθες είχαμε την πρώτη ημέρα αφιερωμένη στην Παγκόσμια Μέρα Ελιάς και Ελαιολάδου, όπου είχαμε σημαντικές τοποθετήσεις, ειδικά από τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Γκούμα, καθηγητής φυτοπαθολογίας και βακτηριολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, όπου στην ουσία μας είπε ότι το ξυλέλα, το βακτήριο που σχεδόν έχει καταστρέψει ολοκληρωτικά την παραγωγή στην Νότια Ιταλία, είναι δίπλα μας, είναι γειτονική χώρα, άρα είμαστε από τις πρώτες χώρες που μπορεί εύκολα το συγκεκριμένο βακτήριο να μεταπηδήσει, να το δούμε στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και οπουδήποτε αλλού. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά πράγματα, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Εμείς οφείλουμε σαν Δήμος, σαν Αντιδημαρχία Πρωτογενή Τομέα, να ενημερώσουμε εμπεριστατωμένα με ανθρώπους που εξειδικεύονται στο αντικείμενο τους παραγωγούς, έτσι ώστε, γιατί αυτοί στην ουσία είναι οι ελεγκτές του ελαιόνα τους, που αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, να διαγνώσουν καταρχήν. Να δουν, ας πούμε, τα πρώτα σημάδια, γιατί είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε οι επιστήμονες πολλές φορές, να το προλάβουν εν τη γενέση. Τώρα, κατά πόσο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να αναγνωρίσεις κάτι άλλο, γιατί αυτό το βακτήριο, διότι μπερδεύεται με διάφορα... Μοιάζει με κάτι άλλο, ναι. Αυτό σας βρίσκω ενήμερη και αυτό είναι πολύ θετικό. Όμως το φωτογραφικό υλικό που αναρτήθηκε χθες μέσα από το βίντεο προβολέα, που στην ουσία είδαν οι παραγωγοί, οι συνεταιριστές, οι ομάδες παραγωγών που ήταν εκεί, ήταν τέτοιο που τους έδειξε κάποια μυστικά, αν θέλετε, στην μακροσκοπική εξέταση, βλέποντάς τα με γυμνό μάτι, ότι η πρώτη διάγνωση δεν είναι δύσκολη. Η περαιτέρω διάγνωση σίγουρα θέλει ένα εργαστήριο που μπορεί να απευθυνθεί εντελώς δωρεάν, ακόμη και στο ΤΕΙ Κρήτη, στον κύριο Γκούμα, στο εργαστήριό του, ο παραγωγός, προκειμένου να διαγνώσει αν ομιγέννητο έχουμε το συγκεκριμένο βακτήριο στην περιοχή μας. Ναι, βεβαίως, κανείς δεν θα ήθελε να φτάσει όμως αυτό το σημείο με τίποτα, κύριε Αντιδήμαρχε. Το θέμα είναι να μην έρθει στην Ελλάδα, και αυτό, εντάξει, έχουν τα συνήθι μέτρα ανακοινωθεί, δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν πιο περισσότερο, δηλαδή ριζοσπαστικά, να το πω έτσι, μέτρα, όπως απαγόρευση, ας πούμε, κάποιων ειδών από την Ιταλία. Γιατί μπορεί αυτό το ξυλέλα, τέλος πάντων, ξυλέλια, να έρθει με καλοπιστικά φυτά και τέλος πάντων με ξυλία που μπορεί να έρθει με χίλια δυο πράγματα. Πώς μπορεί, δηλαδή, από αυτές τις χώρες τώρα που ήδη έχει κάνει την καταστροφή εκεί, μπορούμε να, δεν ξέρω αν μπορούμε, αν επιτρέπεται η νομοθεσία να πάμε σε πιο σκληρά μέτρα. Προσέξτε λίγο, γιατί με προλάβατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μέτρα καραντίνας, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, έτσι, όπου θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το βακτήριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει ποτέ. Έχει σημασία όμως, γιατί ήταν μόνο στην Ιταλία, από εκεί ξεκίνησε, έχει φτάσει Αυστραλία, όπου έχει κάνει απίστευτη ζημιά, σε εκατοντάδες εκατομμύρια δέντρων, έχει πάει και σε άλλες περιοχές και ευθύνεται δυστυχώς και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.
αυτό που έχει σημασία για μας, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις ενημερωτικές ημερίδες, είναι να είναι ο παραγωγός ενήμερος, γιατί δεν βγαίνει έξω από τη σκακέρα της ενημέρωσης. Θα πρέπει, είναι, επαναλαμβάνω, ο πρώτος που θα πρέπει να ανησυχήσει από τη στιγμή που θα δει κάποια στιγμή, μετά από μήνες, μετά από χρόνια, κάποιο σύμπτωμα τέτοιο στο χωράφι του. Εκτιμήσεις λένε ότι αν έρθει το βακτήριο θα έρθει στην Πελοπόννησο πρώτα και μετά, αν δεν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, γρήγορες ενέργειες, θα επεκταθεί και σε όλη τη χώρα. Αυτό θα πρέπει να προσέξουμε και μπορεί να είμαι δυσάρεστος για κάποιους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, τα λόγια μου δεν τα μάζεσα ποτέ και επειδή αποκομίσαμε όσοι ήμασταν εχθές την επικινδυνότητα του θέματος, τη μεταφέρω σήμερα από το ραδιόφωνο, έτσι ώστε κάποιοι παραγωγοί που δεν ήρθαν, προφανώς είχαν κάτι καλύτερο να κάνουν, να είναι ενήμεροι. Συνεχίζουμε όμως σήμερα, υπήρχαν και άλλες τοποθετήσεις εχθές. Θέλω να πω κάτι που είπα κλείνοντας την τοποθέτηση στον κύριο Γκούμα, ότι από ό,τι αποκόμισα εγώ, μιλάμε για τον HIV της ελιάς. Στο ελαιόδαντρο. Και μάλιστα είπε ότι είναι ένας πολύ καλός παραλληλισμός, πραγματικά έτσι είναι και τίποτα λιγότερο. Μιλάμε λοιπόν για ένα βακτήριο που δεν αντιμετωπίζεται, θα πρέπει να εκριζωθεί το δέντρο και να καεί επί τόπου. Άρα είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να τα γνωρίζουμε και οι συνεταιριστές και μακριά από εμάς η λογική καραντίνας σε κάποια περιοχή. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να συμβεί στον εμπορικό πια κρίκο που έχει σχέση με την εμπορία και το ελαιόλαδο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε και μακριά από μας αυτό το βακτήριο. Έτσι, τώρα. Για απαγόρευση έτσι εισαγωγών για τέτοιων ειδών που ενδεχομένως μεταφέρεται αυτό το βακτήριο, υπάρχει τέτοια περίπτωση στα μεσογειακά κράτη, δηλαδή όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι απέναντι, ας πούμε, την Ισία κτλ. Επειδή υπάρχει αρνητικό προηγούμενο δυστυχώς, αναφέρθηκα στο σκαθάρι του Φίνικα. Ακριβώς. Το οποίο έχει πιάσει παντού. Τότε δεν υπήρχε η ενημέρωση, έτσι, ήταν λιπέστατη ως και ανύπαρτη, δεν υπήρχε από πλευράς νομικού πλαισίου κάτι. Ήρθαν λοιπόν αυτά τα άρρωστα φυτά που έφεραν μέσα το σκαθάρι του Φίνικα ή ακόμη αυγά από αυτά, βγήκαν και έπιασαν τον τόπο. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι τοποθετήσεις μου δεν είναι, ξέρετε, για να κάνουμε κουβέντα στο ραδιόφωνο. Υπάρχει θέμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι σε πρώτη φάση. Επαναλαμβάνω ότι δεν έχει επίσημα και ανεπίσημα δεν έχει υπάρξει τρούσμα βακτηρίου ξυλέλα στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούμε, αλλά θα πρέπει την ίδια στιγμή να είμαστε ενήμεροι για αν και όποτε βρεθεί, να ξέρουμε αμέσως τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Οι λάθος κινήσεις έχουν οδυνηρές επιπτώσεις για την ελαιοκομεία. Στη συνέχεια, ήταν ο κύριος Δασιανάκης Φιλοκτήτης, γευσυγνώστης, σύμβουλος ποιότητας και μας είπε πολλά και αν θέλετε έτσι ουσιαστικά πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε σαν παραγωγή από τη στιγμή που μπαίνουμε στον ελαιόλαδο μας και ξεκινάμε το ράβδισμα, έτσι, την ελαιοσυλλογή του καρπού. Μέχρι και την ώρα που θα το πάμε στο ελαιοργείο. Σημαντικά βήματα λοιπόν και λάθη που τα κάνουμε όλοι μας, ένα από αυτό που και έχουν βέβαια επίπτωση αυτά τα λάθη στην ποιότητα του λαδιού, στη γεύση, στο άρωμα, στο χρώμα, δημιουργείται οξύδωση χωρίς καν να την αντιλαμβανόμαστε και για λίγα λεπτά, σε λίγα λεπτά μέσα. Έτσι, μας είπε λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να χτυπάμε τα σακιά και να τα γεμίζουμε πάρα πολύ, αυτό έχει αρνητική επίπτωση στο ελαιόλαδο, δεν θα πρέπει να μένει ο καρπός πολλές ώρες μέσα στο σακί, αν είναι δυνατόν αμέσως μετά τη μέρα, ας πούμε, τελείωμα της εργασίας να πηγαίνει προς άλεση, έτσι. Και ακόμη ένα πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κασόνια τα οποία είναι αεριζόμενα, ειδικά κασόνια διάτριτα,
πλαστικά, αλλά για... Και όχι σε σακιά, έτσι, να μην αερίζονται. Για τη μεταφορά τραφίμων. Mm. Αν βέβαια το σακί βραχεί, εδώ έχουμε άμεσες και πολύ αρνητικές επιπτώσεις στον καρπό και στο ελαιόλαδο, και αντιλαμβάνεστε όλοι ότι οι ζυμώσεις, οι οποιασδήποτε ζυμώσεις, mm-hmm. ξεκινούν αμέσως. Πέφτουν οι πρώτες σταγόνες στο σακί. Υπάρχει υψηλή θερμοκρασία μέσα στο σακί με τις ελιές, οπότε mm-hmm. αντιλαμβάνεστε ότι εκεί μιλάμε για λεπτά πια και όχι για μισά ώρα, που ξεκινάει η άμεση αρνητική επίπτωση στον καρπό, στο ελαιόλαδο. Στη συνέχεια είχαμε το πολύ καλό ντοκιμαντέρ της κυρίας Βλάση, όπου είχαν τη δυνατότητα, όσοι δεν το είχαν δει μέχρι τώρα, ένας από αυτούς ήταν και ο κύριος Γκούμας, mm-hmm. να το δουν. Mm-hmm. Θα ήθελα όμως να πάμε στην σημερινή μέρα. Εμείς έχουμε πάει ήδη και αντιδήμαρχε στη σημερινή με τον κύριο Δρύ, ο οποίος πριν λίγο μας είπε 5 κουβέντες. Τα υπόλοιπα δεν ήθελε να μας τα πει, θα τα ακούσει το βράδυ ο κόσμος. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκεί τα χρηματοδοτικά, έτσι, πώς να το πω τώρα... Θα σας βοηθήσω εγώ, αν μου δώσετε δύο λεπτάκια. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα στις 6 και 4 με την προβολή ενός 14-λεπτου ντοκιμαντέρ, το κριτικό ελαιόλαδο, το χρυσάφι της Κρήτης, ένα πολύ συνοπτικό αλλά κατατοπιστικό δε για την αξία, την πραγματική αξία που θα πρέπει να έχει το κριτικό ελαιόλαδο. Στη συνέχεια έχουμε τον κοινωνικό συνεταιρισμό Επτάστικτο, ο οποίος έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα από την μέρα της ίδρυσής του. Η συζητητής θα είναι ο Μαλώνης ο Καλύβας, γεωπόνος ΑΙΕΡ, μέλος της Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Ράπετρας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκεκριμένου συνεταιρισμού. Χρησιμοποιώντας σωστά τα κοινοτικά προγράμματα, Στέλιος Δρύς, Διευθύνων Σύμβουλος της Food Standard, ο οποίος είναι και χορηγός της εκδήλωσης και μας προσφέρει μπουφέ και χθες αλλά και σήμερα, ο οποίος έχουμε επιμεληθεί και είναι με εντελώς παραδοσιακά προϊόντα και τα οποία παράγονται με το ελαιόλαδο της περιοχής. Στη συνέχεια θα έχουμε μια πολύ σημαντική τοποθέτηση, ενημέρωση από τον κύριο Λαμπρόπουλο, είναι σύμβουλος διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας, έρχεται από την Αθήνα, είναι στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Τράπεζας, γνώστης των χρηματοδοτικών εργαλείων των τραπεζών που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Αυτό αφορά λοιπόν ειδικά τους νέους αγρότες που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα και έχουν λάβει την πρώτη δόση, αλλά και παλιότερα που έχουν την υποχρέωση, παλιότερους ενώ το έχουν ενταχθεί παλιότερα και έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν σε κάποιο χρονικό διάστημα τις επενδύσεις που αναφέρουν στα επιχειρηματικά τους σχέδια. Mm-hmm. Θα μας υποδείξει λοιπόν, θα μας κατευθύνει, θα μας αναλύσει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία, έτσι τα ονομάζουν αυτοί, στον πρωτογενή τομέα, όπου μπορούν να διπλασιάσουν, αν θέλετε, να φέρω ένα παράδειγμα, έτσι, για να μπούμε λίγο στο κλίμα, τι εννοώ. Αν κάποιος νέος άνθρωπος, ο οποίος εντάχθηκε στους προηγούμενους μήνες και έχει πάρει την προκαταβολή 14 έως 17.000 ευρώ και θέλει να επενδύσει και να κάνει, όπως έχει υποχρέωση, κάποιες αγροτικές υποδομές, θα πρέπει, είναι σίγουρα συμφερότερο να απευθυνθεί, να ρωτήσει τον κύριο Λαμπρόπουλο ποια είναι αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που τα 14 ή τα 17.000 ευρώ θα τα κάνει 30-35 με ένα χαμηλό ή και καθόλου ίσως επιτόκιο, προκειμένου να κάνει μια μεγαλύτερη επένδυση που θα έχει στόχο την άμεση ανάπτυξή του και ως παραγωγός σε οτιδήποτε έχει επιλέξει ή έχει εντάξει στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να κάνουν αγροτικές επενδύσεις, αυτό μπορεί να είναι ένα εμφιαλωτήριο ελαιολάδου, mm-hmm. κρασιού, κάποια συσκευαστικά μηχανήματα, οτιδήποτε έχει σχέση με το χρηματοδότη. Αναπτυξιακό νόμο τώρα, αυτό που θα ανοίξει
σε λίγες μέρες. Έχουμε κάνει ειδικές εκπομπές γι' αυτό και γνωρίζουμε τι εντάσσεται από κατασκευή θερμοκηπίου μέσα μέχρι τυποποιητήρια για παραγωγούς μικρά. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, κυρία αυτό Σαγκαράκη. Είναι πολύ παρήγορο και ας αρπάξουμε την ευκαιρία, αρκεί βέβαια να υπάρχουν και οι τράπεζες να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι, διότι υπήρχε αυτό πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή μιλάμε για την Εθνική Τράπεζα, έτσι, που αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι εννοώ, μπορεί την ίδια στιγμή, αν κάπου έχει γίνει λάθος ή αστοχία όσον αφορά τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, μπορεί να το μεταφέρει ο συγκεκριμένος επιστήμονας στα κεντρικά και κάτι να αλλάξει. Όμως, μπορεί και να μην χρειάζεται. Θα δούμε το βράδυ, απόψε, επαναλαμβάνω, ξεκινάμε στις 6 και 4, μια δεύτερη πολύ σημαντική ημερίδα και με επιστήμονες που εξειδικεύονται στον αγροτικό τομέα. Δεν θα πρέπει να λείψει κανείς. Εδώ να πω το παραπονό μου, ότι χθες μπορεί να είχαμε περίπου 60 άτομα, όμως τέτοιου είδους δράσεις που γίνονται οργανωμένα πρώτη φορά, και το πρώτη φορά έχει να κάνει με την διημερίδα χθες και σήμερα, που για πρώτη φορά γίνεται, κυρία Τσαγκαράκη, στο Δήμο μας και οργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πρωτογενή Τομέα και το Γραφείο Τοπικής Αγροτικής Ανάπτυξης. Θέλουμε να το κάνουμε, να κάνουμε θεσμό αυτού του είδους της εκδηλώσεις, την Παγκόσμια Μέρα Ελιάς και Ελαιολάδου. Ξέρετε, επειδή ασχολήθηκα πάνω από 3-4 μήνες για αυτή τη διημερίδα, ποιους θα φέρουμε, τι θα πούν, ποια είναι η θεματολογία που έχει σχέση, πώς και με ποιο τρόπο και για ποια θέματα θα πρέπει να ενημερωθούν οι παραγωγοί, τρέχοντα θέματα ως επιτοπλίστων, αλλά σας είπα ότι σκοπός είναι η θεσμοθέτηση τέτοιων εκδηλώσεων, γιατί διαπίστωσα ότι σε πολλά μέρη του κόσμου, σε όλο τον πλανήτη, κάνουν εβδομαδιαίες εκδηλώσεις. Άρα είναι κάτι που μπορούμε να το εξελίξουμε, το δικαιούμαστε. Μην ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη της περιοχής ξεκίνησε και συνεχίζεται από το Λάδι. Τη Σκυτάλη πήραν τα κυπευτικά. Άρα είμαστε ένας δήμος με αναπτυγμένο τον πρωτογενή τομέα και θεωρώ σοβαρή παράληψη να μην υπάρχει τουλάχιστον μια διημερίδα, αν θέλετε μια γιορτή για τον αγροτικό πληθυσμό, μια διημερίδα ενημέρωσης όπως καταφέραμε και την υλοποιούμε εχθές και σήμερα. Υπάρχει συνέχεια με λίγα λόγια. Και εύχομαι να έχουμε την υγεία μας τα επόμενα χρόνια, να μπορούμε όλο αυτό να το κερφαλοποιήσουμε, να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε κι άλλο και να το διευρύνουμε χρονικά. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος. Μάλιστα. Λοιπόν, να ωραία. Καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα. Είπαμε σήμερα είναι 6 και 4 η δεύτερη ενότητα, σήμερα Δευτέρα. Ακούσαμε, πήραμε μια γεύση που θα λέγαμε για το ελαιόλαδο και από εσάς και από τον κύριο Δρή προηγουμένως για πολύ το ωραία. Τι θα επακολουθήσει. Καλά αποτελέσματα να έχουμε και καλή... Και στο τέλος έχουμε κρασάκι και μπουφέ που θα υπάρχει και δυνατότητα πέρα από τις ερωτοαπαντήσεις και κατηδίαν να ρωτηθούν οι επιστήμονες. Με αυτό θα έχει την ιδιαίτερη του αξία και για τον κύριο Δρή και για τον κύριο Λαμπρόπουλο να τεθούν θέματα και να ενημερωθεί ο κόσμος τι μπορεί να κάνει. Φαντασία, όρεξη και πείσμα χρειάζεται και όλα θα πάνε καλά. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια. Να είστε καλά.